διάσημους παίκτες οι οποίοι θα συμμετέχουν. Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ και ξέρουμε πολλά πράγματα πριν από πολλούς άλλους συναδέλφους, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για τα ονόματα που θα δούμε στο Survivor νούμερο 2 και επιστρέφουμε να τα σχολιάσουμε. Οι ετοιμασίες του Survivor 2 βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 70.000, ενώ συγχρόνως γίνονται ραντεβού για να βρουν την ιδανική ομάδα των διασήμων. Η παραγωγή κάνει αυστηρό casting για να κατορθώσει το reality να αγγίξει την επιτυχία του πρώτου. Έτσι λοιπόν, οι παίκτες θα πρέπει ακόμη και να ξεπεράσουν τη δυναμική της περσινής φουρνιάς, καθώς οι συγκρίσεις με τους παίκτες του Survivor 1 θα είναι αναπόφευκτες. Και τρέχει πρώτος ο Μάριος. Σηκώνει τη σημαία της η Ειρήνη που γλίστρησε. Ο Στέλιος αστοχή. Ο Μάριος και ο Γκρίκος σκοράρει. Και κάνει το 19 για την ομάδα των μαχητών. Σήμερα θα αποκαλύψουμε τα πρώτα ονόματα που είναι στο τελικό στάδιο για τη συμμετοχή τους, καθώς σε λίγο καιρό θα αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομήνικο. Μέχρι στιγμής, το ναι φέρονται να έχουν πει ο Στέλιος Κρητικός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γυμνασμένος, ο Άνθιμος Ανανιάδης, ο Κύπριος γυμναστής Κυριάκος Πελεκάνος, στον οποίο είχε παραχωρήσει πριν λίγο καιρό συνέντευξη ο φίλος του Σάκης Δανημανίδης, ο σούπερ στάρ του ποδοσφαίρου Γιούρκας Σεϊταρίδης, αλλά και η Όλγα Φαρμάκη. Πάμε, Λάρα, ώρα, πάμε. Πρέπει να σηκώσουν τη σημαία! Πέφτει η Ειρήνη! Και μπαίνουν στη δεύτερη πισίνα, γλιστράνε. Ωστόσο, ακούγονται και άλλα ονόματα χωρίς ακόμα να έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, όπως αυτό του Γιάννη Βαρδί και του Σάβα Πούμπουρα, στον οποίο έχει γίνει πρόταση και πέρσι. Όλγα Φαρμάκη, τέλειος κριτικός, Γιούρκας Σεϊταρίδης. Λογικά και ο Γιούρκος θα πάρει και πολλά λεφτά. Σε αυτό το όνομα να σταθούμε, γιατί ο Γιούρκας Σεϊταρίδης από τα ονόματα που ακούσαμε, χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα. Δια και πάρα πολύ ωραίος άντρας και τρομερός ποδοσφαιριστής, κούκλος. Ακριβώς. Έχει όλα λοιπόν. Καλό παιδί είναι ο Γιούρκας. Όλο το πακέτο που χρειάζεται το. Και εγώ έχω να τον δω. Πού είναι, έχει ένα μαγαζί. Έχει ένα μαγαζί στο κέντρο τη Αθήνα και ασχολείται με αυτό πιο πολύ. Κάνει και τις βόλτες του εκεί με τις μηχανές και τους φίλους του. Έχει τρέλα με τις μηχανές και τα road trips. Η Όλγα Φαρμάκη θα δώσει πάρα πολύ και μάλιστα. Η Όλγα Φαρμάκη, η οποία γνωρίζω να ξέρετε ότι έχει μια σοβαρή σχέση μετά το χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Με γνωστό, με γνωστό επιχειρηματία. Πολύ ωραίο άντρα, από τους ωραιότερους άντρες. Γνωστός επιχειρηματίας, γύρω στα 40. Έχουν πολύ σοβαρή σχέση. Ζούνε και μαζί, είναι εντός καλά. Εντός Αθηνών. Ο οποίος πολύ παλιά τα είχε και με την Ευελίνα Παπαντονίου. Πολύ παλιά. Για να γουγκλάρουμε περιμένουμε. Μέχρι εκεί θα σας πω. Μάλιστα. Καλά. Και θα αφήσει τον επιχειρηματία να πάει στο Survivor. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον. Για τρεις μήνες θα πάει. Εντάξει, τρεις μήνες. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται, λέει ο λαός. Λοιπόν, την επιλογή την κάνουν 7 Τούρκοι και ένας Έλληνας. Ο Έλληνας στην ουσία κάνει το ρόλο του μεταφραστή. Από τους Τούρκους περνάνε όλα τα άτομα που θα μπουν μέσα στο παιχνίδι. Αυτοί έχουν κάτσει και έχουν συλλέξει πληροφορίες για τον κάθε έναν από τους Έλληνες. Πάντως βλέπουμε ότι με κριτήριο το σώμα μια χαρά τα πάνε, γιατί και ο Στέλιος Κρητικός είναι κομμάτια. Κομμάτια. Ο άνθρωπος Ανανιάδης είναι κομμάτια, η Όλγα Φαρμάκη είναι κομμάτια. Όλοι δηλαδή, είναι κομμάτια. Αλλήμουν σε αυτούς που θα έχουν περισσότερα κιλάκια. Στο τσουποτούλι δεν θα μπουν. Πάντως, παιδιά, να σας πω ότι δεν ψάχνουν ένα νέο ντάνο, δηλαδή δεν θέλουν να έχουν σχέση με τους παλιούς παίκτες, να μην ταυτίζονται. Κάτι καινούργιο. Ψάχνουν μια ντανίτσα δηλαδή, πάνε σε γυναίκα. Μια ντάνα ψάχνουν. Δεν ξέρω αν ψάχνουν μια ντάνα. Με πλούσια τα LA. Ψάχνουν πάντως κάτι καινούργιο, δεν θέλουν να ταυτιστεί ο κόσμος με τους προηγούμενους παίκτες. Και αυτό που τους απασχολεί περισσότερο και έχουν δώσει μεγάλη προσοχή είναι οι μαχητές. Γιατί θέλουν πάλι να είναι παιδιά απλά. Ως προς τους χαρακτήρες εννοείς. Ως προς τους χαρακτήρες.